άνθρωπος που μου έδωσε αυτή την κάρτα. Μου είπε ότι με βοήθησε να βγω από τη φυλακή. Τι ξέρεις εσύ γι' αυτό? Τίποτα παραπάνω από όσα ξέρεις κι εσύ. Πριν από μερικούς μήνες ο κύριος αυτός μου ήταν τελείως άγνωστος. Αυτός έβαλε να κάνεις αναθεώρηση της δίκης? Αυτός. Και φυσικά με πλήρωσε και καλά. Είναι εκλεκτός άνθρωπος. Είχε διαβάσει εφημερίδες τη συγκινητική ιστορία σου. Είσαι σίγουρος ότι δεν ξέρεις το λόγο που με θέλει? Τα λόγια του ήταν μετρημένα. Θέλω να με πιστέψεις. Σε πιστεύω. Αλέξη. Ναι. Αν ήμουν στη θέση θα πήγαινα να τον βρω. Στο κάτω-κάτω του χρωστάς και κάποια ευγνωμοσύνη. Από πότε άρχισες να δίνεις συμβουλές? Είναι το μόνο πράγμα που δίνω, δάσκαλε. Βλέπεις, είναι τζάμπα. Εσύ όμως από καιρό θέλω να σε ρωτήσω κάτι που μου είναι ανεξήγητο. Σ' ακούω. Είναι αλήθεια πως έδινες τα περισσότερα χρήματα από μισθό σου στους διάφορους φουκαράδες της γειτονιάς? Αυτά είναι ψέματα, συκοφαντίες. Δεν ξέρεις να λες ψέματα. Το έκανες. Και θα το ξανακάνεις. Μόλις πιάσεις έστω και μια δεκάρα στα χέρια σου θα το ξανακάνεις. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι πως αποφάσισες να φορτωθείς στην πλάτη σου όλες τις πίκρες του κόσμου. Πως το αντέχεις? Εσύ. Πως το αντέχεις να μένεις αδιάφορος μπρος όλη αυτή την πίκρα του κόσμου?